Στη μουσουλμανική θρησκευτική λατρεία αποδίδεται από σήμερα και η Μονή της χώρας στην Κωνσταντινούπολη ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μετά από απόφαση που ελήφθη από την τουρκική δικαιοσύνη το 2019, ακυρώνοντας το ρόλο της Μονής ως μουσείο. Μετά την Αγία Σοφία, αυτό το διάσημο μουσείο μετατρέπεται μετά από 79 χρόνια και αυτό σε τζαμί. Έχουν τοποθετηθεί λοιπόν εδώ να πω ήδη τα κόκκινα χαλιά, όχι τυρκουάζ όπως ήταν στην Αγία Σοφία, αλλά δεν διευκρινίζεται ακόμη αν τα πρόσωπα στα ψηφιδωτά θα καλυφθούν και αυτά με κουρτινάκια όπως και στην Αγία Σοφία. Η εκκλησία του Αγίου Σωτήρος χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν με μοναδικά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν τον 14ο αιώνα επί βασιλείας των Παλαιολόγων. Τα χρώματα των τοιχογραφιών παραμένουν μέχρι σήμερα αλλοζώντανα. Ο ειδικός σε θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας της πόλης, Γιώργος Αναπνιώτης, εξηγεί στο Open. Από άποψη βυζαντινής τέχνης ήταν ένα αριστούργημα. Mm-hmm. Και τα μοσαϊκά και οι τοιχογραφίες που περιλαμβάνει μέσα ήταν τόσο εξαίσια που Ευρωπαίοι βυζαντινολόγοι ιστορικοί τέχνης το επισκέπτονταν συνεχώς και το μελετούσαν. Αυτή η απεικόνηση του Χριστού, της Ανάστασης που έχει σημασία, ήταν τόσο εξαισιαστής τέχνης που θεωρείται μία πρώιμη τέχνη αναγέννηση. Σήμερα ο Ταγί Περντογάν εγκαινίασε 200 μνημεία, μεταξύ των οποίων και τη Μονή της χώρας. Μακαστάρ ελινιζδέ με κόρδελα önünüzde hep birlikte ya Allah Bismillah diyelim, kordelayı keselim. Η μετατροπή της Μονής σε τζαμί προκάλεσε αντιδράσεις λόγω και της επικείμενης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στις 13 Μαΐου. Ο δικτάτορας Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος την απάθεια της κυβέρνησης, δεν διστάζει να μετατρέψει σε ισλαμικό τέμενος και τον Βυζαντινό ναό της Μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να αρκείται σε διαμαρτυρίες και να ξεχνά τις ευθύνες της έναντι της ιστορίας της. Ο Ερντογάν προσβάλλει έμπρακτα και βάναυσα κορυφαία μνημεία του καταλόγου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.